Κοιτάξτε, από το πρώτο λεπτό δεν είχαμε αυτή η ενέργεια που περίμενα να έχουμε. Δεν είχαμε σωστή κυκλοφορία, δεν παίρναμε πρωτοβουλίες. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα, τα οποία, κάτι σ' άποψή μου, δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι κάτι άλλο, κάποιοι συγκεκριμένοι παίκτες, αλλά εντάξει, κοιτάξτε, προχωράμε, είναι μια ήττα, σίγουρα ότι δεν υπολογίζαμε αυτό, ήρθαμε εδώ για κάτι άλλο. Κάνουμε ανάλυση, θα προσπαθήσω να ανεβάζω ψυχολογικά τους παίκτες για το επόμενο παιχνίδι. Ναι, σήμερα θα έλεγα ότι ήταν έτσι και εμένα μου φαίνονταν αυτό. Προσπάθησαμε στο ημίχρονο, βέβαια, και από την αρχή το ζήτησα να μπουν δυνατά, να είναι συγκεντρωμένοι. Δεχτήκαμε κάποιες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, δύο φάσεις που κάτι σ' άποψη μου είναι θέμα συγκέντρωση. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σέντρες από τα πλάια, δεν μπορούμε να αφήνουμε τους παίκτες να είναι μόνοι τους στην περιοχή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω την ακρίβεια τι ήταν αυτό που κάποιος τους πείραξε, αλλά αυτό που τους ζητάω είναι κάθε παιχνίδι δίνω απόδειξη. Δεν μπορώ να παίξω ένα παιχνίδι και μετά δεύτερο να μην είμαι αυτός που πρέπει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουν και πιστεύω ότι ήταν μια κακή μέρα και ελπίζω τα καταλάβουμε όλοι ότι αυτή ήταν. Δεν έπρεπε να έρθει, αλλά συνεχίζουμε. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Ευτυχώς ακόμα όλα εξαρτάται από εμάς. Και πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα για το επόμενο παιχνίδι. Θα ήθελα να ρωτήσω το σκεπτικό σας για να μαθαίνουμε κιόλας. Γιατί καταρχήν δεν ξεκίνησε, πώς το είδατε το μάτς δηλαδή, δεν ξεκίνησε ο Μπίσεσβαρ. Δεύτερον, γιατί βγήκε ο Κάνιας, είχε κάποιο πρόβλημα και δεν βγήκε ο Σάκο, που φάνηκε στο τέλος να μην έχει δυνάμεις καθόλου. Και τρίτον, γιατί αργήσατε, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, να βγάλετε τον Τζαρμά που φάνηκε από την αρχή σχεδόν ότι ήταν εκτός του παιχνιδιού. Εντάξει, αυτό είναι κάτι της γνώμης σας. Okay. Όλα ό,τι με ρωτήσατε, υπήρχαν κάποιοι λόγοι γιατί έκανα αυτό. Okay. Γιατί έκανα αλλαγή των Κάνιας και δεν έκανα του Σάχοβ, είναι η απόφαση δική μου. Okay. Το ίδιο αν δεν έκανα αλλαγή των Γελμά πιο πριν. Εγώ πιστεύω ότι ο Γελμά μπορεί να μας βοηθήσει και να κρατήσει βάλα, να μας δώσει αυτό τουλάχιστον μπροστά που περιμέναμε. Είχε περισσότερες ενέργειες στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, όταν δεχτήκαμε γκολ, τον περίμενα λίγο παραπάνω να κάνει κάτι. Για τον Μπίσεσβαρ, κοιτάξτε. Ο Μπίσεσβαρ είναι ένας παίκτης ο οποίος σε τρία παιχνίδια της εβδομάδας, κατά τη άποψή μου, δεν μπορεί να παίξει και τα τρία. Δεν υπάρχει δικαιολογία να μην υπάρχει νεύρο και να μην υπάρχει τέληση. Δεν υπάρχει δικαιολογία, συμφωνώ. Σήμερα αυτό πιστεύω ότι σημαίνει πρώτη φορά ότι ήμασταν τόσο, θα έλεγα, χωρίς αίμα, χωρίς δημιουργία, χωρίς σωστή πίεση που του ζήτησα να κάνουμε μπροστά. Αρκετές φορές κάνανε οι δύο παίκτες μόνο χωρίς τη στήριξη του άλλου. Πολλά λάθη, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο όσο αφορά το passing game, πολλές μπάλες χαμένες χωρίς κάποια ιδιαίτερη πίεση από τον αντίπαλο. Πρέπει να, όπως σας είπα, να κάνουμε ανάλυση και να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Ο κύριος προπονητής είπε ότι έχουμε και τα άλλα παιχνίδια. Και ευτυχώς όλα είναι στα χέρια μας. Μπορούμε για να καλυτερεύσουμε τα πράγματα. Γενικά για αυτή την ομάδα, για το group της ομάδας, τι περιμένετε ο κύριος?
Ξέρουμε από την αρχή ότι είναι δύσκολο γκρουπ, ότι οι ομάδες όπως είναι η Καραμπάχ και όπως είναι η Λίμπερετς είναι ομάδες όπως παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο, έχουν καλούς παίκτες και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Και εμείς προετοιμαζόμασταν γι' αυτό. Όπως είπε ο ίδιος, έτσι μπορώ να πω και εγώ. Και όλα είναι στα χέρια μας, έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Δύο από αυτά τα τρία είναι στην έδρα μας και πιστεύω ότι εξαρτάται από εμάς και από τις απόδοση που έχουμε στο επόμενο παιχνίδι, αν τα προκριθούμε ή όχι. Και στο λαβούκο τρεις μέρες και προτέρες στον Ολυμπιακό είναι ο χρόνος αρκετός για ξεκούραση, ανάλυση, βελτίωση δηλαδή να παρουσιαστεί ο πρόγραμμος πρέπει να παρουσιαστεί σε ένα δύσκολο γήπεδο. Κυρία Ντζέρα, επειδή είναι με ιδιαιτερότητες, το ξέρετε πολύ καλά, είναι οι μητρείς μέσα αυτή θέση. Μαζί. Κοιτάξτε, τόσο χρόνο έχουμε, τόσο με αυτό το χρόνο τα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ανάλυση και να προετοιμάσουμε την ομάδα για το άλλο παιχνίδι. Όσο έχουμε εμείς, έχει και ο επόμενος αντίπαλος. Δεν έχω και όσο αφορά την κούραση του ίδιου. Δεν υπάρχει λόγο να ψάχνουμε δικαιολογία ότι ναι, παίξαμε εκτός έδρας, αλλά δεν θέλω να ψάξω δικαιολογίες κατόλου για το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να προετοιμαστούμε, να εμφανιστούμε εκεί έτσι όπως κάναμε στα περισσότερα φετινά παιχνίδια. Και βέβαια να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια λάθη που είχαμε σήμερα.